Κύριε Κρήτη, και αντιπεριφερειάρχα, να πρέπει να πούμε, καλορίζικος στα νέα σας καθήκοντα, αν και γνώριμα για σας το διαβίου μάθησης, κύριε Κρήτη. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Καταρχάς, χρόνια πολλά σε εσάς, στα στελέχη σας, στο σταθμό σας, σε όλο τον κόσμο μας ακούει, σε όλους τους κόβους, σε όλους τους νησίδιους, σε όλο τον κόσμο της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία στα σπίτια μας, να είμαστε καλά και να κάνουμε πράγματα, να μας εξώσει ο Θεός, να αποδώσουμε την εμπιστοσύνη μας έδωσε ο κόσμος στις τελευταίες εκλογές. Πολύ σημαντικό για το νησί μας. Πρέπει να πούμε ότι αξιοποιηθήκατε από τον Περιφερειάρχη και οι τρεις εκλεγμένοι στην περιοχή μας. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά, όλοι οι εκλεγμένοι να αξιοποιηθούν. Ναι, και την προηγούμενη αξιοποιήθηκαν όλοι, αλλά σε στυλ rotation. Γιατί, γιατί ο Περιφερειάρχης μας, καταρχάς, είναι και μια απάντηση, θέλω να πω εδώ, έμεση, σε όσους λένε ο Ροδίτης, ξέρετε πόσες φορές το ακούγαμε αυτά. Και τους λέμε, τα περισσότερα έργα τα έχει κάνει στην ΙΚΟ, τους είπαμε, και τιμάει και όσους ψηφίζουν οι ΙΚΟΕ και οι ΙΚΟΕΣ. Και να και μια ακόμα απόδειξη, γιατί ξεκίνησε ο θεσμό του Αντιπεριφερειάρχη στην ΙΚΟ επί Χατζημάρκου. Κανείς πριν δεν είχε ορίσει Αντιπεριφερειάρχη από το νησί της ΙΚΟ. Έκανε έναν την προηγούμενη φορά, τώρα έχει δύο θέσεις αντιπεριφερειαρχικό. Κάτι δείχνει αυτό. Τι δείχνει? Ότι έχει σε πρώτη προτεραιότητα την ΙΚΟ σαν νησί, αλλά και ακούει και τις επιλογές που του δίνει ο κόσμος στις εκλογές. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και είμαστε τυχεροί που έχουμε στο τιμόνι το γιο του Χατζημάρκου. Και αυτά δεν γίνονται από τη μέρα στην άλλη. Αυτά γίνονται σταδιακά, με πρόγραμμα, με όραμα, με σχέδιο, με πολύ σκληρή δουλειά. Και γι' αυτό και βλέπετε αποτελέσματα που βλέπετε στα έργα, στις δράσεις, γιατί έχουμε και πάρα πολλές άλλες δράσεις, στα οποία δεν έδωσε τόση έμφαση ο κόσμος, που γινόντουσαν και γίνονται και θα συνεχίζουν να γίνονται στα νησιά μας. Κύριε, εσείς αναλαμβάνετε ένα πόστο το οποίο είναι πολύ γνώριμο για εσάς, το είχατε παλαιότερα και είστε και στον χώρο της εκπαίδευσης. Τι θα σηματοδοτήσει το 2024 για τον τομέα της παιδείας? Εμείς συνεχίζουμε και το 24 αυτά που σχεδιάσαμε από το 19 με τον Γιώργο Χατζημάρκο και με το Υπουργείο Παιδείας, γιατί θα δείτε ότι γίνανε πάρα πολλά πράγματα στα οποία έχει συμβολή η περιφέρεια του Υγείου. Δεν θέλω να πω το πρόσωπό μου, θα σας πω ήδη ο Γιώργος Χατζημάρκος. Κάνουμε πράγματα στον χώρο της εκπαίδευσης που μπορεί να μην φαίνονται στην ευρύτερη κοινωνία, αλλά δώσαν μια όθηση. Θα δοθούν και φέτος. Ναι, έχουμε κάθε τετραετία, πόπι, ενώ δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ο Περιφερειάρχης, πρώτος στην Ελλάδα, Περιφερειάρχης, οργάνωσε, συνέταξε και ψήφισε ένα ειδικό πρόγραμμα στο Νότιο Αιγαίο από χρήματα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δικά μας χρήματα, ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δίνει στους Δήμους για να μπορέσουν οι Δήμοι να ανταποκριθούν στις δικές τους αρμοδιότητες. Γιατί είναι αρμοδιότητα των Δήμων η συντηρήση των σχολείων. Πέρα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ναι, με το Δήμο της ΙΚΟ, για παράδειγμα, έχουμε ανοιχτεί μια προγραμματική σύμβαση ύψους 600.000 ευρώ. Και μόλις τελειώσει, θα βάλουμε και άλλα χρήματα. Μόλις ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις. Το 2024 υπάρχει έτσι σχεδιασμός για να δοθούν εξίσου όπως δόθηκαν την προηγούμενη. Βεβαίως. Μόλις απορροφηθούν και δεν χρειάζεται ανά έτος και μέσα στο έτος. Στην Κάλυμνο, για παράδειγμα, βγάλαμε ένα κονδύλι 500.000 ευρώ, απορροφήθηκε. Τους βγάλαμε ένα 400.000 απορροφήθηκε. Τώρα τους βγάζουμε άλλο 300.000 που θα απορροφήθηκε αυτό. Δηλαδή, όσο απορροφούν τα κονδύλια, έρχονται και άλλα χρήματα. Αυτό είναι στο κομμάτι των συντηρήσεων. Ναι. Πέρα από το κομμάτι των νέων σχολείων, όπου και εκεί για το νησί της ΙΚΟ, από την προηγούμενη θητεία μας, που έτυχε να είμαστε και ήδη τώρα πάλι η Περιφερειακή Αρχή είναι ίδια με τη Δημοτική Αρχή και έχουμε μια σχέση συνεργασίας, πάλι είναι σε εξέλιξη η ανέβρεση οικοπαίδων από τον Δήμο. Και μόλις ο Δήμος καταλήξει σε ποια οικόπεδα θα ονοματίσει και θα αποφασίσει για το Δημοτικό Συμβουλίο του, εκεί θα έρθει αρρωγή δίπλα του να τρέξουν οι μελέτες και να τα εντάξουμε εμείς σε προγράμματα χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά για να γίνουν και νέα σχολεία. Βλέπετε ότι έχουμε ανάγκες από νέα σχολεία. Αλλά υπάρχει διαδικασία αυτή της ανέβρεσης των χώρων που έχει είναι λίγο χρονοβόρο, δεν θέλω να δικήσω την Περιφερειακή Αρχή, γιατί χρειάζεται λίγο χρόνο να γίνουν διαγωνισμοί, να τελειώσουν οι ενστάσεις, να καταφυλάξουν σε ποια οικόπεδα είναι, να το παραδώσουν για να ξεκινήσουν με την ΚΤΥΠ, με το Υπουργείο Παιδείας και εμάς την Περιφέρεια που θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου. Δεν το συζητάμε, αρκεί να δοθούν τα οικόπεδα. Πέρα από κάποια άλλα έργα που θα κάνουμε γενικές αναβαθμίσεις στους υφιστάμενους χώρους, είτε το πρόγραμμα των 10 εκατομμυρίων, είτε από άλλα προγράμματα που βγάζει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης κατά καιρό. Σας ακούμε, κύριε. Ναι, δεν υπάρχει θέμα.
Εγώ θέλω να ευχαριστήσω από το μικρόφωνο σας τον ίδιο τον Γιώργο Χατζημάρκο. Θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα από τη ψυχή μου, γιατί είναι μεγάλη τιμή για μας τους αιρετούς. Έχω 7 τετραετίες. Η τιμή που έχει κάνει στο δικό μου πρόσωπο δεν την έχω ξαναζήσει, και θέλω να το πω αυτό και δημόσια. Με τίμησε την προηγούμενη τετραετία, με τίμησε και τώρα προσωπικά. Και θέλω να τον ευχαριστήσω, να τον έχει ο Θεός καλά και να συνεχίζει, γιατί όπως τιμάει εμένα, τιμάει όλους τους συμβούλους, δηλαδή της περιφέρειας. Όσοι ήταν μαζί του, τους τιμάει με θέσεις, γιατί έχει ένα πλάνο σαν ομπρέλα, θέλει να σκεπάσει με τις θέσεις αυτές όλο. Δεν θα αφήσει, όχι νησί, χωριό στο οποίο δεν θα υπάρχει εκπρόσωπος, να είναι καθημερινά με τον κόσμο και να βοηθά τον Δήμο για επίλυση όλων των θεμάτων που τον απασχολούν.